Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Αύριο πρώτη ο μήνας. Πάει και ο Σεπτέμβριος. Έφυγε. Γρήγορα, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Η κυρία Σημίνα Σκόδρα από τη Νέα Δημοκρατία είναι εδώ. Καλησπέρα κύριε Χατζή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ που ήρθατε, η κυρία Μαργαρίζα Ξενογεννακοπούλου από Καλησπέρα. Το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ να το συζητήσω με το ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα κύριε Νικητιάδη. Και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, συνάδελφος από. Τίποτα, δεν είσαι τώρα. Δεν... Το Brussels Signal στις Βρυξέλλες, το meaculpa.gr στην Ελλάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να ξεκινήσω να σας δείξω μια δημοσκόπηση της Opinion, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον. Όλες οι δημοσκοπήσεις αυτές έχουν ένα ενδιαφέρον. Αν και νομίζω ότι τα πιο καλά στοιχεία θα τα πάρουμε αφού τελειώσουν τα κόμματα με τις εσωκομματικές τους εκλογές. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε μια τέτοια φάση. Παρ' όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό δεύτερο κόμμα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πέμπτο κόμμα. Για να πάμε να το δούμε αυτό. 27,1 η Νέα Δημοκρατία, 7,7 ο ΣΥΡΙΖΑ, 14 το ΠΑΣΟΚ, 8,8 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 7,8 ο κ. Βελόπουλος, 3,6 είναι η πλεύση ελευθερίας, 3,4 η Νίκη, 2,1 η Νέα Αριστερά, 3,8 η Φωνή Λογικής, 2,4 το Μέρα 25 και 16% είναι η Γκρίζα Ζώνη, που είναι μεγάλο ποσοστό, για να δούμε στο τέλος τι θα γίνει, δηλαδή, γιατί πού θα πάει αυτός ο κόσμος, τι θα ψηφίσει και τι θα κάνει. Λοιπόν, τώρα, κυρία Ξενογεννακοπούλου, εξακολουθείτε να είστε πέμπτο κόμμα. Είναι η τρίτη δημοσκόπηση που είστε πέμπτο κόμμα ή η τέταρτη. Και φαίνεται συνεχώς να μειούνται το ποσοστό σας. Δεν φαίνεται να κερδίζετε τίποτα. Κύριε Χατζή, καταρχάς θεωρώ ότι αποτυπώνει ένα κλίμα μεταβατικό η δημοσκόπηση, με την έννοια ότι είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους δύο μήνες και ιδιαίτερα τους τελευταίες εβδομάδες είναι σε μια φάση δύσκολη, σε μια φάση εκλογής ηγεσίας. Άρα λοιπόν τα κόμματα ούτως ή άλλως κρίνονται στις εκλογές. Το τελευταίο ποσοστό μας ήταν 15% στις ευρωεκλογές. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν είναι ενδεικτικό, με την έννοια ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εκεί θα δούμε και την δυναμική που θα αναπτύξει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον κοινωνικό χώρο και τις αναφορές του. Να σας θυμίσω μάλιστα ότι επειδή αυτή την κρίση τη βιώνουμε εδώ και ένα χρόνο, στην ουσία μετά από τη μεγάλη ήττα που είχαμε πέρσι στις εκλογές και την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, ότι και το Γενάρη που μας πέρασε, μας βγάζανε οι δημοσκοπήσεις στο 8% και στις ευρωεκλογές φτάσαμε το 15%. Γι' αυτό λέω ότι είναι μία αποτύπωση της στιγμής, μίας μεταβατικής δύσκολης φάσης. Υπάρχει μια διαφορά όμως, ξέρετε. Η διαφορά είναι ότι μετά το συνέδριο του Φεβρουαρίου, που όντως είναι έτσι όπως το λέτε, πήγατε ενωμένοι στις ευρωεκλογές. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν την επόμενη μέρα από αυτές τις εσωκομματικές εκλογές θα παραμείνετε ένα ενιαίο κόμμα. Θεωρώ ή θα έχουμε μια νέα διάσπαση, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται και το λένε. Εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Αλλά λέω πώς θα είναι όμως τώρα η πραγματικότητα. Θα σας απαντήσω ως εξής, ότι καταρχάς άκουσα τους δύο υποψηφίους που έχουν ήδη εκδηλώσει υποψηφιότητα. Μιλάω για τον Παύλο Πολάκη και για τον Σοκράτη Φάμελο, που στην Κεντρική Επιτροπή είπανε με σαφήνεια ότι θα είναι παρόντες και ενεργοί στο ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Πιστεύω ότι όλοι οι υποψήφοι, όσοι εκδηλωθούν στην πορεία για αυτή τη διαδικασία, θα δεσμευτούν με την ίδια κατεύθυνση και όσο πολιτικοποιείται η συζήτηση, όσο κινείται μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, χωρίς τοξίτητα, χωρίς πολιτικές προσωπικές αντιπαραθέσεις, αλλά αναδεικνύοντας τα σοβαρά πολιτικά θέματα και τις απόψεις που έχει ο κάθε υποψήφιος, νομίζω ότι έτσι τελικά μπορεί να είναι μια διαδικασία δύσκολη μεν, αλλά που μπορεί να μας βγάλει με μια δυναμική στο τέλος. Και να είναι μια δυναμική θετική. Εντάξει, και για το ΣΥΡΙΖΑ και τον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ γενική προσέγγιση. Όχι, δεν είναι γενική, θα σας πω. Είναι, να σας πω γιατί, ας πούμε, η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ έρχονται άνθρωποι από το δικό σας το κόμμα που λένε ότι άμα βγει ο τάδε, εγώ θα φύγω. Οι άλλοι λένε δεν πρέπει να βγει με τίποτα αυτός γιατί διαλυόμαστε. Τώρα, αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι. Και εγώ μένα μου κάνει εντύπωση αυτό γιατί να συμβαίνει. Αυτή η προσέγγιση δική σας ωραία είναι. Πράγματι, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Κύριε Χατζή, δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνει, ας πούμε, να βγει ο πρωτοκλασσάτας και να λένε δεν πρέπει να βγει ο Κασελάκης. Ή, ας πούμε, άλλοι λένε ότι άμα βγει ο Πολάκης θα φύγω.
Θέλω να πω. Επειδή έχω μάθει στη ζωή μου και έχω περάσει από πολλές και σκληρές διαδικασίες όλα αυτά τα χρόνια, από τα νιάτα μου στην πολιτική, τελικά οι ίδιες οι διαδικασίες είναι αυτές που περιφρουρούν και το αποτέλεσμα. Και τι λέω. Δεν τι είπα τυχαίο ότι τελικά το τέμπο θα το δώσουν οι ίδιοι υποψήφοι. Οι υποψήφοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μιλήσουν πολιτικά. Εγώ πιστεύω και το λέω εξ αρχής ότι, για παραδείγματος χάρη, το debate που έγινε στο Πασόκ ήταν μια πολύ θετική διαδικασία. Και εγώ έχω προτείνει από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει και σε εμάς, όταν πλέον θα έχουμε όλους τους υποψηφίους εκδηλωμένους, να γίνει μια αντίστοιχη πολιτική συζήτηση. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει θέσεις, να ακούσει προτάσεις, να ακούσει έναν πολιτισμένο πολιτικό διάλογο. Και αυτό είναι η καλύτερη εξασφάλιση για την επόμενη μέρα. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας είπα. Δηλαδή, σας λέω, δηλαδή, λέω την άποψή μου. Σας λέω την άποψή σας μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Όμως εγώ μιλάω επί του πεδίου του ισοκομματικού σας. Θα σας δηλαδή, πω κάτι. Είναι βέβαιο, είστε βέβαια ότι την επόμενη μέρα δεν θα έχουμε αποχωρήσεις, δεν θα έχουμε γκρίνια, θα έχουμε μια διάσπαση ενδεχομένως. Αυτό που μπορώ να σας είστε βέβαια, αυτό ρωτάω. Κοιτάξτε, προφανώς το κάθε στέλεχος θα κρίνει για τον εαυτό του. Αλλά εγώ λέω ότι καλά, συλλογικά, τίποτε, ναι, και συλλογικά όσο λειτουργούμε μέσα σε ένα πλαίσιο καταστατικό, θεσμικό, υπάρχει μια διαφάνεια στις υποψηφιότητες και υπάρχει μια πολιτική συζήτηση. Αυτό εκ των πραγμάτων μπορεί και να παρακινήσει περισσότερο κόσμο να συμμετάσχει. Και τελικά, ξέρετε, οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι και λύτρωση στα κόμματα. Δηλαδή δημιουργούν εκείνες τις δυναμικές που μπορεί την επόμενη μέρα να βοηθήσουν. Δεν διαφωνώ. Άρα, σε αυτό, κάθε περίπτωση, αλλά πιστεύω ότι προς τα εκεί κινούμαστε αυτή τη στιγμή και από την πλευρά μου και εγώ θέλω να συμβάλλω σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που ήθελα να πω εν τέλει είναι ότι έχουν ελεγχθεί βαριές κουβέντες. Θα σας πω μια εμπειρία μου, που εσείς θα τη θυμηθείτε. Ναι. Θα μου επιτρέψει ο καλός μου φίλος, ο Γιώργος Νικητιάδης. Έχω ζήσει την αντιπαράθεση Βενιζέλου Παπανδρέου το 2007. Τότε απλώς δεν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί ξέρετε, παίζει μεγάλο ρόλο και η αναπαραγωγή ενός κλίματος. Λοιπόν, οι κουβέντες που είχαν υποθεί τότε, τα περιστατικά που απλώς έχουν περάσει αρκετά χρόνια και δεν τα θυμόμαστε, ήταν πάρα πολύ βαριές. Και παρόλα αυτά, το Πασόκ προχώρησε, έβγαλε ένα αποτέλεσμα τότε με τον Γιώργο Παπανδρέου και προχωρήσαμε. Και μετά από μερικά χρόνια ήταν και στην κυβέρνηση. Θέλω να πω, βαριές κουβέντες στην πολιτική ακούγονται. Δυστυχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν μια εικόνα όχι, δεν μιλάω, ακόμα μεγαλύτερης αντιπαράθεσης. Τελικά οι διαδικασίες είναι που διασφαλίζουν. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι και αυτά μέρος ενός πολιτικού διαλόγου. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Είναι θετικά, αλλά μεγαλοποιούν μια εικόνα αντιπαράθεσης, η οποία δεν είναι πάντα αυτή στην κοινωνία. Είστε παλαιά, νέα είστε, αλλά παλαιά στην πολιτική. Θα θυμάστε ότι πάντα και οι εφημερίδες και της χρυσής εποχής πάντα μεγαλώναν τα πράγματα. Το έχει αυτό η δημοσιογραφία. Μα γι' αυτό λέω. Και η πολιτική έχει και τα social media. Μα έχει και την αντιπαράθεση και θα υποθεί και μια κουβέντα παραπάνω. Σημασία έχει μέσα από μια διαδικασία να προχωρήσουμε μπροστά και να έχουμε ένα αποτέλεσμα δημοκρατικό. Όπως λέτε εσείς, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται οπωσδήποτε αντιπολίτευση. Είμαστε σε πολύ κρίση. Και για να καταλήξω με τη δημοσκόπηση, εγώ θεωρώ λοιπόν ότι όταν τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία με ένα δημοκρατικό και θετικό τρόπο, εκεί θα μπορούμε να κρίνουμε και την εμβέλεια. Ωραία, μα το είπα και εγώ ότι. Και πολύ σωστά το λέτε. Καλύτερες δημοσκοπήσεις, αυτές που θα πάρουμε έτσι μια πολύ καλύτερη εικόνα, είναι αμέσως μετά. Μετά τις εκλογές. Ναι. Λοιπόν, κύριε Νικητιάδη, είδατε τη δημοσκόπηση, είστε δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις τελευταίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας. Και θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς πάρα πολύ εύκολα την αλλαγή αρχηγού, τι θέλατε. Μα ενδεχομένως όχι αυτή καθ' αυτή η αλλαγή αρχηγού, αλλά η εκλογική διαδικασία στην οποία έχουμε εισέλθει επέτρεψε να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ ζητήματα και νοοτροπίες και αντιλήψεις που δεν είχαν ενδεχομένως γίνει κατανοητές στον κόσμο. Και αυτό ακριβώς νομίζω ότι βοηθάει. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης που έλαβε την τελική απόφαση είπε ότι αυτή η διαδικασία τελικώς μας οδηγεί σε ένα καλύτερο ΠΑΣΟΚ έτσι όπως εξελίσσεται. Άρα, εγώ σας το είχα πει εδώ και την τελευταία φορά που με είχατε ρωτήσει, ότι ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης θα μπορούσε να έχει πάρει την πρωτοβουλία από τη στιγμή που υπήρχαν οι αμφισβητήσεις στο πρόσωπό του και στις πολιτικές που ακολουθούσε
και να οδηγήσει σε εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διαδικασία βοηθάει πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ. Εμένα προσωπικά με έχει κάνει να αισθανθώ τον τελευταίο καιρό υπερήφανος και δεν εσχύνομαι να το πω αυτό, γιατί πρώτοι προχωρήσαμε, πρωτοπορήσαμε ξανά και δεν πρωτοπορήσαμε απλώς στην Ελλάδα, πρωτοπορήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί... Ποιο πράγμα πρωτοπορήσαμε? Αν ψάξετε να δείτε αν υπάρχει ευρωπαϊκό κόμμα που να έκανε αντίστοιχες διαδικασίες, δεν υπάρχει. Γιατί, είναι σωστό αυτό που κάνετε, νομίζετε? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό και αυτό φαίνεται από την αποδοχή που έχει. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί παρασύρθηκαν και τα άλλα κόμματα, και της δεξιάς και της αριστεράς, δεν κατάλαβα. Εκ των πραγμάτων... Εγώ ήξερα πάντα ότι αυτά οι αρχηγοί των κομμάτων βγαίνουν από τις κεντρικές τους επιτροπές, από τα συνεδριά τους. Δεν πάνε να ψηφίζει ο Πάσα ένας. Βλέποντας αυτή την αποδοχή του κόσμου και τα άλλα κόμματα, και είμαι βέβαιος ότι και εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, που εκ των πραγμάτων. Ονειρά ψηφίζει, αυτό εννοώ. Δεν λέω το απλό στέλεχος. Αν προκύψει θέμα, αλλά και κυρίως στις εθνικές εκλογές. Μουνιστικοποιείται, ναι. Δεν θα λοιπόν, μπορεί. Τώρα να πάω στην κυρία Σκόντρα. Να σας ρωτήσω, δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία. Δεν πάει καθόλου καλά. Τα ποσοστά που εμφανίζει είναι πάρα πολύ μικρά. Δεν γίνεται ούτε καν αυτό το ποσοστό που είδαμε, ούτε καν αυτό που πήρατε στις ευρωεκλογές. Μπορεί με το, αν κάνουμε αναγωγή, να έχετε κάτι παραπάνω, αλλά δεν πλησιάζεται καθόλου τα εκλογικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Γιατί αυτές οι δημοσκοπήσεις για κυβέρνηση ψάχνουν, δεν είναι για ευρωεκλογές. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στο κόμμα σας, οι οποίες δεν φαίνεται να διορθώνονται και δεν φαίνεται γιατί δεν πείθετε τους πολίτες να ξανάρθουν σε εσάς. Κύριε Χατζή, εγώ θα συμφωνήσω καταρχήν ότι αυτά τα ποσοστά δεν μας ικανοποιούν ούτε και εμάς. Επίσης όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτές οι διαδικασίες των άλλων κομμάτων και από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ξέρετε, αυτό λειτουργεί αποσυσπηρωτικά πολλές φορές και για τη βάση τη δική μας. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στον άχαρο ρόλο, στην άχαρη θέση να έχει δύο ρόλους. Να είναι και συμπολίτευση και να κυβερνάει και να αντιπολιτεύεται τον εαυτό. Αλλά μην τα λέτε αυτά. Οι 11 δεν αντιπολιτεύονται. Γιατί είναι αλήθεια. Γιατί είναι αλήθεια. Δεν είναι, γιατί εμείς... δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, εδώ και ένα χρόνο. Μην τα λέτε σε μένα, πέστε τα. Μα κύριε Χατζή. Δεν είναι. Τι αντιπολιτεύεται τον εαυτό της Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και τι πρέπει να γίνει, δηλαδή? Ένα κόμμα εξουσία που είναι στην κυβέρνηση σήμερα να αντιπολιτεύεται την ίδια την κυβέρνηση? Πέφτει. Δεν λειτουργεί επισυσπηρετικά αυτό? Που ξέρω εγώ, εσείς ξέρω. Όχι, εγώ με μα είστε έμπειρος, αλίμονο. Μα δεν είμαι στο κόμμα σας για να ξέρω εγώ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει άρδιν και επίσης δεν έχουμε χάσει το βηματισμό μας. Αντιθέτως, και τα προβλήματα είναι πολλά. Εχθρός μας είναι ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Προσπαθούμε και επικεντρωνόμαστε στο να τα λύσουμε, η κυβέρνηση δηλαδή κυρίως. Στηρίζουμε και εμείς τις προσπάθειες. Έχετε φανταστεί, επειδή μου είπατε ότι αντιπολιτεύονται, εντάξει, το είπατε για τους 11, αλλά... Δεν το είπα γι' αυτό, όχι. Ναι. Δεν το είπα γι' αυτό. Τότε γιατί το είπατε? Είναι άλλος ποιος αντιπολιτεύεται? Αυτοί κάναν την ερώτηση, δεν είναι κανένα ούτε που βγάλω. Ερωτήσεις έχουν γίνει χιλιάδες. Ναι, εντάξει. 4.000 ερωτήσεις έχουν γίνει από... Τι ερωτήσεις έχουν γίνει, κυρία μου, τώρα μη μου λέτε. Τώρα... Να έχουν γίνει, νούμερα σας λέω. Νούμερα δεν το λέτε τα νούμερα. 4.000 ερωτήσεις. Ναι, ερώτηση γιατί δεν ανοίξανε τη γράμμα στην Κάτω Ηλία, στην Κάτω Ζαχάρο, δεν είναι ερώτηση. Όχι, τώρα. Θέμα και ζητήματα που είναι κοινωνικά και εντάξει, ζητήματα τώρα. Που είναι τοπικά. Γιατί αυτές είναι ερωτήσεις. Τα θέματα γίνονται ερωτήσεις. Για τη Γράνα, για λοιπόν, το. Πέρα από εκεί. Χωριά, εκεί κάτω. Πέρα από εκεί. Ότι ο κόσμος στις ευρωεκλογές μας είπε ότι θέλουμε πιο αποτελεσματικά, ότι θέλουμε πιο γρήγορα, ότι θέλουμε αυτό νομίζω. Έχετε φανταστεί ότι αυτοί οι 11 και άλλοι ενδεχομένως αύριο το πρωί. Που είναι, κοίταξε, μας πας πολύ κέντρο, εμείς είμαστε δεξί, φεύγουμε, γεια σας, πάμε δίπλα. Τι θα γίνει τότε? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο ποτέ κλείνει 50 χρόνια ζωής. Ναι. Λοιπόν, πάντα κινείται όλα αυτά τα 50 χρόνια, μάλιστα. Γι' αυτό είναι και ισχυρή, γι' αυτό και έχει αυτά τα χρόνια ζωής. Μάλιστα. Και πέρασε και η Νέα Δημοκρατία από διάφορες στενοπούς. Παρ' όλα αυτά κατόρθωσε και κρατήθηκε και ενωμένη και ισχυρή, γιατί...
Καταρχήν, γίνανε κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία. Παραταξιακή συνείδηση. Γίνανε κόμματα. Γίνανε. Ο Κώστας Στεφανόπουλος. Μπορεί να έγιναν κόμματα μικρότερα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία παρέμεινε ισχυρή. Γίνανε κόμματα. Γίνανε κόμματα μικρότερα. Δεν είπα. Άλλα, πολλά, δεν... Αλλά όμως η Νέα Δημοκρατία παρέμεινε ισχυρή γιατί έχει βάσεις, γιατί κινείται πάντα μέσα στα πλαίσια της διακήρυξης του κόμματός μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μην με βάλετε γιατί ανοίξω τώρα. Να την ανοίξετε. Τι να ανοίξω. Να την ανοίξετε, να δείτε. Είναι κοινωνικός ελευθερισμός αυτό που έχετε βεβαίως τώρα. Βεβαίως είναι κοινωνικός ελευθερισμός. Και όσον αφορά αυτά για τα, που ακούω για τα πιο δεξιά πατριωτικά κόμματα κτλ. Άμα κάτσουμε να τα συζητήσουμε ένα-ένα, να δούμε ποιο είναι, ας πούμε, σε τι διαφέρει, ποια είναι εκείνες οι αρχές που μπορεί να έχει ένα πιο ακροδεξιό κόμμα. Τι λέει, τι μας λέει, ας πούμε, για τον πατριωτισμό, για τη μετανάστευση. Θέλω να πω σε τι διαφέρουμε. Απλώς μπορεί κάποιοι να φιλοδοξούν ή κάποιοι τέλος πάντων κάποιοι να φιλοδοξούν να κάνουν το δικό τους κομματικό μηχανισμό. Καμία αντίρρηση. Οι φιλοδοξίες είναι θεμητές. Μια μικρή παρένθεση σε αυτό το οποίο λέει. Όχι, όχι, ερώτηση αν έχεις να κάνεις την κυρία Ξενογεννακοπούλου, στον κύριο Γιαβινέ. Είχαμε σήμερα μια περίεργη διαρροή στον Ελεύθερο Τύπο. Εάν δεν κάνω λάθος, ή 87, με ένα κείμενο το οποίο αποδίδεται σαν παλαιό έμπειρο τέλεχος και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά λένε ότι εάν τα πράγματα πάνε όπως πάνε, δηλαδή ο Κασελάκης φαίνεται σε όλες τις έρευνες να παίρνει το κόμμα, θα αποχωρήσουν. Αυτό πώς... Κύριε Μπογδάνο, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε μια διαδικασία συλλογική και δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα ένα δημοσίευμα το οποίο δεν μπορώ να ξέρω και ποιος το έδωσε ή με ποια σκοπιμότητα. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις. Αναφέρεται και ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το δημοσίευμα. Εγώ δεν μπορώ Είναι εγγυητής της ενότητος ή... Για μένα ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο φυσικός... Ποδαβλίζει. Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σημείο αναφοράς και εγγυητής της προοπτικής και της ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να μπω σε μια τέτοια συζήτηση. Αντίθετα, εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αυτό που ισχύει είναι οι συλλογικές αποφάσεις. Και οι συλλογικές αποφάσεις είναι καθαρές. Μιλάνε για μια διαδικασία συγκεκριμένη, η οποία μας οδηγεί σε ένα συνέδριο που θα επικυρώσει τις υποψηφιότητες και σε μια εκλογή. Την αμφισβητεί όμως αυτή τη διαδικασία η πλευρά Κασελάκη. Κοιτάξτε. Δηλαδή, η νομιμότητα της Κεντρικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία έχει λήξει και θα έπρεπε να έχει πάει σε Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, την ΚΟΕΣ. Ελέγχεται από τα προσκύματα. Κύριε Μπογδάνο, επειδή εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να μιλάω πολύ καθαρά και με ειλικρίνεια. Όταν έγινε η επίμαχη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας, εγώ δεν την ψήφισα και το είπα και δημόσια. Αλλά ταυτόχρονα έκανα κριτική στην εσωστρέφεια, γιατί θεωρούσα ότι υπήρχαν ευθύνες και της ηγεσίας για την εσωστρέφεια. Γιατί, πάντα όταν συμβαίνει κάτι. Γιατί είναι αναλογικό. Εμένα μου αρέσει να έχω καθαρές κουβέντες. Το ξέρω, το ξέρω. Και από εκεί και πέρα, τη στιγμή που πάρθηκε μια δημοκρατική απόφαση. Έτσι εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Έτσι έχω μάθει εγώ στα κόμματα. Ένα λεπτό, κυρία. Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία. Υπάρχει ένα θεσμικά. Γι' αυτό ξεκαθαρίζω και τη θέση μου, γιατί τα έχω πει και δημόσια και στην Κεντρική Επιτροπή. Ένα λεπτό. Υπάρχει ένα παράλογο. Και εγώ θα ήθελα να μας το εξηγήσετε. Ναι. Κατεβαίνει ο κύριος Κασελάκης ως υποψήφιος πρόεδρος. Εκλέγεται. Με πλειοψηφία σημαντική κτλ. Μια ομάδα του κόμματός σας φεύγει γιατί θεώρησε ότι είναι λάθος αυτό που έγινε και είναι σωστή αυτή. Είδαμε το ποσοστό τους. Αυτός ο κόσμος, αφού είσαστε δημοκρατικό κόμμα, όπως λέτε, όταν λοιπόν ένα όργανο που είναι ο λαός και είναι το κυρίαρχος, εκλέγει γι' αυτό κάποιον. Και η πλειοψηφία μείναμε. Ένα λεπτό. Αυτό τον ρίχνει. Δεν τον ρίχνει η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί η Κεντρική. Παρακαλώ. Να απαντήσω. Είπα κάτι πριν. Να απαντήσω. Ένα λεπτό γιατί αυτά τα ξέρω. Μην μου πείτε. Η Κεντρική Επιτροπή όταν εκλέγει πρόεδρο μπορεί και να τον ρίξει. Όταν η Κεντρική Επιτροπή δεν εκλέγει πρόεδρο και τον εκλέγει ο λαός, δεν μπορεί να τον ρίξει. Πάνε σε εκλογές και τον ρίχνει ο κόσμος. Αν τον ρίξει. Επιτρέψτε μου. Μην τα μου τα κουκουλώσετε. Δεν κουκουλώνω τίποτα. Σας λέω τα πράγματα όπως έχουν. Σας είπα και την προσωπική μου στάση εξάλλου. Αλλά από εκεί και πέρα. Τα κόμματα έχουν ένα καταστατικό. Ναι. Όταν υπήρχαν δύο δυνατότητες, ή ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης θα δρομολογούσε μια διαδικασία εκλογών, αυτό έγινε αντίστοιχα στο Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο ίδιος είπε στην ομιλία του και το είχε πει και στην πολιτική γραμματεία, όποιος δεν συμφωνεί μπορεί να βάλει θέμα μοφής, δυσπιστίας. Υπάρχει στο καταστατικό αυτό. Άρα από εκεί και πέρα υπήρξε μια απόφαση. Συλλογικά έγινε σεβαστή αυτή η απόφαση και μπήκε ένα πρόγραμμα θεσμικό για να πάμε σε εκλογές. Άρα αυτή την ώρα, και επανέρχομαι έτσι και στο αρχικό ερώτημα και απαντώ και στον κύριο Μπογδάνο,
Θεωρώ ότι η πλειονότητα του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάμε με θεσμικό τρόπο, δημοκρατικό. Εξάλλου, ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί να είναι και υποψήφιος. Φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσει και τη θέση του το επόμενο διάστημα. Δεν μου απαντάτε στο ερώτημα επί της ουσίας, επειδή είπατε θεσμικά. Όχι. Μα υπάρχει καταστατικό στο κόμμα. Εντάξει, δεν λέω ότι έχετε καταστατικό. Τη στιγμή που μία πλειοψηφία. Είχατε προέβλεπε το καταστατικό, οπότε διώχνει τον πρόεδρο. Το καταστατικό λέει. Δεν το λέει. Μια στιγμή, κύριε. Το καταστατικό λέει πρώτον ότι η θητεία της Κεντρικής Επιτροπής έχει λήξει. Ανεξάρτητα από αυτό. Αυτό ίσχυε όμως και. Όχι, περιμένω. Δηλαδή, όταν επί ένα χρόνο όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται και το προηγούμενο συνέδριο, όπως είναι η Κεντρική. Παρακαλώ. Εγώ επικαλούμε την εμπειρία σας. Είστε πολλά χρόνια στα κόμματα. Εγώ καταλαβαίνω μόνο ένα πράγμα. Ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ή Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε άλλο κόμμα, έχει μια Κεντρική Επιτροπή και από εκεί εκλέγει τον πρόεδρο. Ποιο σώμα θα τον καταργήσει τον πρόεδρο? Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε. Θα πάμε στη βάση για να κάνουμε τον πρόεδρο. Υπάρχει ένα καταστατικό. Μα υπάρχει ένα καταστατικό. Μα τι λέει το καταστατικό? Το καταστατικό ότι λέει. Ότι η Κεντρική Επιτροπή τον διώχνει και στον έχει ψηφίσει ο κόσμος. Δεν τον λέει. Μα το λέει ότι υπάρχει πρόταση δυσπιστία. Σας είπα τη δική μου στάση σε αυτή την πρόταση. Ναι, δεν τον διώχνει. Δυσπιστία και πάμε στο λαό να βγει ο καινούριο πρόεδρο. Όχι, δεν λέει. Παραμένει πρόεδρο. Δεν λέει αυτό το καταστατικό. Πώ τι λέει αυτό? Όταν έρθει είτε σε πρόσωπο είτε σε συλλογικό όργανο. Έχει υπάρξει δυσπιστία, είτε είναι ο πρόεδρος της Βουλής, είτε είναι ένας υπουργός. Από εκεί και πέρα πηγαίνει σε ένα συνέδριο προκειμένου να ακυρωθούν οι υποψηφιότητες και να πάμε σε εκλογή. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια συζήτηση αυτή που δεν βοηθάει κανέναν. Εγώ νομίζω ότι εδώ τώρα τα πράγματα πρέπει πολιτικά να προχωρήσουμε. Και πολιτικά σημαίνει ότι και ο Στέφανος Κασελάκης, αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος, προφανώς με τις προϋποθέσεις που. Λέγεται ότι την Τετάρτη θα τώρα κοινωνήσει. Με αυτό λέω. Είμαστε σε άλλη φάση. Σάπιο. Δεν ξέρω. Κύριε Μπογδάνο, σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Αύριο πάει έγινα. Έρχεται. Σημασία έχει λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια διαδικασία. Ο καθένας που πληρεί και επιθυμεί να είναι υποψήφιος μέσα στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, να έχει τις 30 υπογραφές, να έχει τα θέματα διαφάνειας όπως είναι το πόθεν έσχες. Ο καθένας έχει δικαίωμα λοιπόν να είναι υποψήφιος και φυσικά η εικόνα που θα αποφασίσει το κόμμα σας σήμερα, το εκλογικό σώμα που θα προσέλθει. Η εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα σας σήμερα, που είναι μια εικόνα όπου ουσιαστικά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, οι διαδικασίες στις οποίες επικαλείστε ότι είναι θεσμικές και σωστές. Καταστατικές, είπα. Καταστατικές. Έχω ένσταση. Καλή. Αλλά έχω ένσταση, ναι, γιατί εδώ υπάρχει, είσαστε αριστερό κόμμα. Μα υπάρχει καταστατικό. Με πλήρη δημοκρατική, ας πούμε, συνείδηση για τα πράγματα. Εγώ, εντάξει, επιμένω ότι αν ένα όργανο εκλέξει κάποιον, μπορεί και να τον καταργήσει. Στην προκειμένη πρέπει τον εξέλεξε. Έχετε ενστάσει για τον κύριο Κασελάκη, τις βάζει εκεί και λέει πάμε στην κάλπη. Δεν τον διώχνει. Δεν μπορεί να είναι έκπτωτος ο πρόεδρος ενός κόμματος. Κύριε Χατζή, πώς γίνεται αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα καταστατικό, υπάρχει μια συλλογική απόφαση, στην οποία έχουν όλοι συμμετάσχει σε αυτή την απόφαση, είτε ήταν υπέρ είτε κατά της πρότασης της πιστείας. Δεν ήταν και 90%. Όχι, ενώ στη συνέχεια έχουν πάρθει και άλλες αποφάσεις. Ναι, το ξέρω, εντάξει. Και σε κάθε περίπτωση λέω ότι τη λύση θα τη δώσει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εννοείται. Η εκλογική βάση. Εννοείται. Άρα εκεί βαδίζουμε. Άρα λοιπόν η εκλογική βάση θα δώσει τώρα μια λύση και αν αρέσει η Κεντρική Επιτροπή μετά από ένα χρόνο τον ξαναδιώχνει το καινούριο. Καλά, κύριε Χατζή, τώρα τι. Πώς, κύριε Χατζή, τώρα αυτό λέω. Αυτό κάνετε. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό κάνετε. Αυτή τη στιγμή. Εάν σε ένα χρόνο το σύστημα πει α, βγήκε η Ξενογιανακοπούλου, δεν τη θέλουμε, δεν μας αρέσει. Πάμε έκπτωτη. Πάμε για άλλα. Έτσι θα γίνεται. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια εξαιρετική διαδικασία που έγινε. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο, όντως. Από εκεί και πέρα, προφανώς και εφόσον υπάρξει μια διαδικασία, θα είναι η διαδικασία η οποία τελικά θα αναδείξει την επόμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε όλη συνέστηση των ευθυνών μας. Εγώ θα παραδεχτώ, γιατί μου αρέσει πάλι να μιλάω ανοιχτά, ότι η εικόνα αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή. Είναι προφανές ότι ο κόσμος μας έχει νιώθει απογοήτευση. Πολλοί είναι στην αποχή. Πολλοί αγωνιούν και προβληματίζονται. Ένας τρόπος υπάρχει. Κάποιοι περιμένουν. Όλα μπορεί να είναι. Όλα μπορεί να είναι. Θα κάνετε. Εγώ λέω λοιπόν ότι απέναντι σε αυτόν τον κόσμο εμείς έχουμε μία ευθύνη, προσωπική και συλλογική. Να εγγυηθούμε μία πολύ δημοκρατική και ανοιχτή διαδικασία, να καλέσουμε τον κόσμο τον ίδιο να έρθει να εκφραστεί. Και να μπορέσουμε από εκεί να βρούμε και το δημοκρατικό διέξοδο. Συγγνώμη, έχω μια ερώτημα. Είπε ο κύριος Κητιάδης νωρίτερα, καλά η Νέα Δημοκρατία δεν ασχολείται με αυτό, γιατί δεν βρίσκεται σε μια τέτοια φάση προς ώρας. Πόσοι πιστεύετε ότι μπορεί να σηκωθούν
από το σπίτι τους να έρθουν να ξαναψηφίσουν. Να κάνω μια πρόβλεψη. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ κάνω την πρόβλεψη. Γιατί, γιατί άβεσαι, είπε 300.000. Κοιτάξτε. 350 και παραπάνω. Εγώ θα σας πω, εγώ θεωρώ ότι θα είναι πάνω από 100.000. Και εδώ θα είμαστε να με καλέσετε πάλι και μετά τις εκλογές να βεβαίως, τα πούμε. Εντάξει, μακάρι. Γιατί θεωρώ ότι όση στενοχώρια και να υπάρχει και προβληματισμό στον κόσμο ή απογοήτευση, όταν μπει μια διαδικασία δημοκρατικής εξέλιξη, οι Έλληνες γενικά και πιστεύω και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ ακούσατε, δηλαδή, θα έρθει λέει, να ψηφίσει. Σου λέει ο Νικητιάδης, σου λέει 350. Εμείς είχαμε 150.000 πέρσι, 157.000. Άρα στο Πασό κινητοποιείται περισσότερος κόσμος. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως... Μπορεί να στείλει και η Νέα Δημοκρατία. Ούτως ή άλλως μην ξεχνάτε ότι και πέρσι, που ήταν μια πολύ μαζική διαδικασία, αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα το 2022, ήταν περίπου σε 150.000 που ήρθαν. Ναι, αλλά ήρθαν 150.000 και ήρθαν και πέρσι 157.000, αν θυμάμαι καλά. Εγώ λοιπόν κάνω την εκτίμηση εδώ στο τραπέζι, μακάρι να είμαστε όλοι μαζί μετά τις εκλογές να τα κουβεντιάσουμε, ότι εφόσον πια εκδηλωθούν οι υποψήφοι, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμα, ναι, τη δυναμική σε αυτή τη διαδικασία θα τη δώσουν οι υποψήφοι. Θα τη δώσει η πολιτική αντιπαράθεση. Η ποιότητα του κυρίου Φαραντούρη, ακούω. Όποιος είναι. Τι θα κατεβεί. Συνέλεξε τις απαραίτητες υπογραφές. Εγώ απλώς να κλείσω λέγοντας ότι οι υποψηφιότητες θα δώσουν τη δυναμική. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που θα δώσει και το έναυσμα στον κόσμο να έρθει να εκφράσει και την προτίμησή του και για το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει και για το πρόσωπο που πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη νέα εποχή. Θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες, την παραβατικότητα των νέων. Και εδώ θέλω να ακούσω τις προτάσεις που έχει το κάθε κόμμα, τα τρία μεγάλα κόμματα τουλάχιστον, για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου, το οποίο νομίζω ο Κωνσταντίνος σήμερα είναι και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Παίζει παντού. Βλέπω βίντεο κάθε μέρα με παιδιά να ξυλοκοπάει το ένα το άλλο. Έχω την αίσθηση όμως εδώ, και θα μου επιτρέψετε να το πω, κάτι που αφορά εμάς τους δημοσιογράφους, έχουμε τρομακτική ευθύνη απέναντι στο πρόβλημα, εάν πρέπει να το προβάλλουμε ή όχι. Δεν έχω απάντηση. Ο κύριος Πρωθυπουργός. Νομίζω πρέπει η Ένωση Συντακτών να το δει αυτό το θέμα, εάν πρέπει αυτά τα περιστατικά να τα προβάλλουμε στην τηλεόραση. Γιατί αυτά δημιουργούν αμιμητισμό. Δεν έχω απάντηση, γιατί ο άλλος θα σου πει: κοίταξε, ελευθερία έχουμε. Συμβαίνει ένα γεγονός, θα το προβάλλουμε. Ωραία. Ο άλλος θα σου πει: κακώς, γιατί δημιουργείς. Είναι πολύ δύσκολο να το. Αλλά όμως εγώ βάζω αυτόν τον προβληματισμό για μένα, για εσάς, για εμάς τους δημοσιογράφους και των συντακτών, η οποία. Νομίζω πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά. Αν μου επιτρέπεις εισαγωγικά να πούμε ότι μιλούσαμε με μία παιδοψυχολόγο στο ραδιόφωνο και αυτό το οποίο μου έλεγε είναι ότι πέρα από την αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος που ασχολείται περισσότερο με διαδραστικούς πίνακες και όχι με αρχές, αξίες, σεβασμό, η πειθαρχία, πέρα από την αποτυχία κατά την των γονέων. Της, ναι. Πέρα από την αποτυχία των γονέων, οι οποίοι είναι γονατισμένοι με δύο και τρεις δουλειές για να τα φέρουν βόλτα και αφήνουν τα παιδιά. Χωρίς την προσοχή τους. Το μεγάλο πρόβλημα, λέει, είναι αυτό εδώ πέρα, το κινητό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα προβάλλουμε εμείς, είναι που έχουν πρόσβαση στα παιδιά. Ο Πρωθυπουργός στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πέρασε στα ψηλά αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε από το Βήμα ότι στηρίζει την πρόταση της Αυστραλίας να απαγορευτεί η είσοδος στους ανηλίκους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εισαγωγικά, νομίζω ότι έχει νόημα. Ωραία, να αναφερθούμε. Θα πάμε να τα κουβεντιάσουμε αυτά ξεκινώντας από εσάς, να δούμε η κυβέρνηση πώς το αντιμετωπίζει το πρόβλημα και στη σειρά τους δύο επόμενους καλεσμένους να δούμε πώς τα κόμματα το αντιμετωπίζουν. Γιατί έχω και προς το τέλος ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή ακούω πολλές υποσχέσεις αυτές τις μέρες. Θέλω να ακούσω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που αφορά τα σχόλια. Πάμε σε διαφημίσεις και επανέρχομαι. Και έρχομαι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πρέπει να σας πω ότι στο τρίτο μέρος θα φιλοξενήσουμε εδώ έναν παλιό γνώριμο, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, να πούμε πάρα πολλά και από τα παλιά και από τα καινούργια. Θα είναι αργότερα εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο. Η εκπομπή είναι ζωντανή, το λέω για μερικούς που μου στέλνουν μήνυμα, είσαι εκεί, πού να είμαι. Κάθε βράδυ εδώ είμαι. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι για σας το βασικό μέτρο που θα πρέπει να πάρετε να σταματήσει αυτό, γιατί έχει. Πήρατε μέτρα για τα κινητά που υπήρχε αυτό το μέτρο, αλλά ήταν σε αδράνεια. Αυστηροποιεί, λέει ο κ. Μητσοτάκης, τις ποινές και για τους γονείς.
όπου δεν θα έχουν ούτε εξαγοράσιμε θα είναι ούτε κτλ. Αυτά είναι μέτρα κατασταλτικά, αλλά προληπτικά τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση? Ακούστε, καταρχήν κύριε Χατζή, το τοποθετήσετε πάρα πολύ σωστά ότι είναι ένα μεγάλο, δύσκολο, τραγικό κοινωνικό φαινόμενο. Λοιπόν, οπότε ως κοινωνία μας αφορά όλους. Και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση αυτή, η κάθε κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, αυτή που μπορεί να το αναχαιτήσει αυτό το φαινόμενο. Εδώ έχουμε αναλογική ευθύνη όλοι μας. Εγώ ως γονείς, εσείς ως δημοσιογράφος, η κυβέρνηση ως κυβέρνηση κτλ. Στο τέλος και η εκπαίδευση, οι πάντες έχουμε κοινωνική ευθύνη. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω. Και εδώ πρέπει τώρα να σκύψουμε όλοι μαζί στο πρόβλημα. Ναι, αλλά υπάρχει ο καθένας από την πλευρά του. Να παίρνει κάποια μέτρα και να διευθετεί κάποια πράγματα. Φυσικά. Βεβαίως έχω εγώ. Με συγχωρείτε, έχω και εγώ σαν πατέρας ευθύνη. Βέβαια, γιος μου είναι μεγάλος, αλλά και εγώ όταν πήγαινε στο γυμνάσιο και στο λύκειο είχα ευθύνη για συμπεριφορές κτλ. Και φρόντισα. Βεβαίως. Αλλά όμως υπήρχε. Γι' αυτό ορίζω. Όχι, υπήρχε και ένα σχολείο που ήταν οργανωμένο. Αν δεν είναι και οργανωμένο το σχολείο. Όλα αυτά συντελούν. Καταρχήν, το βασικό για μένα είναι η οικογένεια. Όλοι μας αποκτήσαμε και πήραμε κάποιες αρχές, κάποιες αξίες, διδαχτήκαμε κάποια πράγματα. Τότε πηγαίναμε και πιο μεγάλοι στο σχολείο. Δεν ξεκινάγαμε στους παιδικούς σταθμούς από τριών ετών. Τότε πηγαίναμε 6 και 7 χρονών και ήδη είχαμε διαμορφώσει και έναν αλφα χαρακτήρα και τα μαθαίναμε και τα παίρναμε μέσα από την οικογένειά μας. Τότε όμως γιατί ο μπαμπάς έκανε μία δουλειά και ζούσε όλη την οικογένεια. Μην το λέτε και, τώρα το κάνει λέτε, δύο δουλειές ο μπαμπάς, δύο δουλειές η μαμά. Τα παιδιά είναι παρκαρισμένα, η φτώχεια. Να σας πω κάτι. Δίνει και πέρα. Εκείνα τα χρόνια. Ναι, κι όμως κύριε Χατζή, όσο περίεργο και είσαι να πολύ πήγεται, νέος. Εγώ θυμάμαι, εγώ έχουμε εργαλώσει στην δεκαετία του 60. Τι ήταν. Το κατακεφαλή διαθέσιμο εισόδημα. Πάμε στο γνώμη. Εμένα δεν με νοιάζουν τα νούμερα. Εγώ ξέρω ότι μεγάλωσα σε ένα. Συγχωρείτε, μαντάμ, συγγνώμη. Σε ένα σπίτι, γιατί το ακούω αυτό το παραμύθι πολύ καιρό. Σε ένα σπίτι στο κέντρο της Πάτρας που ήταν της γιαγιάς μου και έμενα απέναντι από το σχολείο και ήταν μια αυλή που νίκιαζε δωμάτια σε οικογένειες. Δεν ήταν πλούσιος ο κόσμος, ούτε και τότε. Δεν υπήρχαν δεύτερες δουλειές. Αν μπει σε ελληνικές ταινίες, θα το διαπιστώσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρωί, συγγνώμη, ερώτηση κυρία Σκόντρα, παρακαλώ. Λοιπόν, ερώτηση. Επειδή εξυγχρονίζεται η κοινωνία, ο κόσμος αλλάζει. Φρόντισε ποτέ η κυβέρνηση να κάνει προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για να μπορούν να σταθούν μέσα στην τάξη? Γιατί ένας μπορεί να είναι άριστος φυσικός ή μαθηματικός, αλλά μπορεί να διδάξει. Αυτό είναι κριτήριο? Βεβαίως. Κάνατε τίποτα? Πρέπει να είναι κριτήριο. Δεν κάνατε. Η κυβέρνηση αυτή ήταν, πρέπει, η καλά, κυβέρνηση ήταν ανέκαθεν υπέρ της αξιολόγησης, γιατί όλα δεν αυτά για την είναι στοιχεία. Εγώ είναι στοιχεία. Δεν μιλάω για αυτό εγώ. Αν μπορεί να σταθεί ο εκπαιδευτικός και τι μπορεί να προσφέρει, για μένα πρέπει να επανέλθει. Όταν διορίζεται, κυρία Σκόντρα. Για μένα πρέπει να επανέλθει πώς το μάθημα της αγωγής στο σχολείο. Μα σας λέω άλλο πράγμα. Όταν εγώ τελείωσα το μαθηματικό. Ωραία. Το οικονομικό. Και θέλω να πάω καθηγητής. Μάλιστα. Και λέω να πάω στο τάδε γυμνάσιο. Με παίρνω λοιπόν να πάω. Με ελέγχει κανείς? Αν εγώ έχω τη δυνατότητα να μπω σε μια τάξη και σε αυτά τα παιδιά να μεταδώσω μάθημα, να μεταδώσω αξίες. Αξίες όχι αυτές που έχω εγώ, αυτές που τα βιβλία γράφουν. Και το καθένα έχει τις δικές του αξίες. Νομίζω ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν γινόταν αυτό. Φυσικά δεν γίνεται. Γιατί δεν το κάνατε, αυτό λέμε δεν τώρα. Δεν γίνεται και τώρα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, δεδομένη τη κατάσταση. Το προληπτικό που σας έλεγα. Ναι, το προληπτικό, συμφωνώ. Δεδομένη τη κατάσταση, έχουν πάρθει μέτρα, θα συνεχίσουν να πάρθουν. Ήδη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι κατασταλτικά, σας είπα. Ναι, αυτό με τα κινητά δεν είναι κατασταλτικό. Εντάξει. Με τα κινητά δεν είναι κατασταλτικό. Ή τα καταργήσει με τα καταργήσει. Κυρία Σκόντρα. Αυτά είναι μεσαίες λύσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Να τα καταργείς. Επί της ουσίας το καταργείς. Όταν δεν μπορείς να το έχεις μαζί σου, να το χρησιμοποιείς, να το έχεις στα χέρια σου, δεν το καταργείς. Μάλιστα. Πέρασε και η αριστερά, κυρία Ξενογεννακοπούλου, που και σε αυτό δεν έκανε κάτι, και το δικό σου κόμμα, όπως και το Πασόκ. Βέβαια το Πασόκ πολύ. Αλλά δεν έγινε ποτέ κάτι με τους καθηγητές. Δηλαδή να μπορέσει το κράτος να διορίζει καθηγητές μέσω ΑΣΕΠ, σωστός ο νόμος Πεπονή, αλλά να γίνεται και μια εξέταση αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να σταθεί σε μια τάξη. Πιστεύω επειδή το πρόβλημα είναι πολύπλευρο, πρέπει καταρχάς να δούμε τα αίτια για να δούμε τις προληπτικές κινήσεις που σωστά λέτε. Εγώ θα πω τρία θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την απίστευτη βία που αναπτύσσεται στην ελληνική οικογένεια και βλέπουμε ότι αυτή η έξαρση υπάρχει ιδιαίτερα
και λόγω της οικονομικής κρίσης. Εδώ θα συμφωνήσω ότι το οικονομικό ζήτημα, το κοινωνικό, παίζει μεγάλο ρόλο. Όπως επίσης. Όχι, δεν σας διέκοψα, κυρία Σκόντρα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Να πω στην κουβέντα μέσα ότι η βία δεν είναι θέμα. Επιτρέψτε μου. Άκουσα την άποψή σας. Είναι απόλυτα θέμα οικονομικό. Οικονομικής κατάστασης. Γιατί μπορεί να υπήρχε φτώχεια στην Ελλάδα και τη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70. Εγώ θυμάμαι και το χωριό μου στην Κεφαλονιά πώς ήταν τη δεκαετία του 70 και του 80. Αλλά δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση της βίας. Δεν υπήρχε, η κοινωνία είχε συνοχή μεταξύ της και μία αλληλεγγύη, ακόμα και στη φτωχολογιά υπήρχε αυτή, που υπήρχε τότε στα χωριά μας. Τη θυμάμαι αυτή την κατάσταση. Υπήρχε μία συνοχή και μία αλληλεγγύη και στις αγροτικές κοινότητες. Δεν υπάρχει αυτό πια. Υπάρχει λοιπόν, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, το ζήσαμε αυτό το πράγμα. Τι βλέπουμε και με τις γυναικοκτονίες, δηλαδή ένα γενικό θέμα βίας και στις σχέσεις των ανθρώπων και εντός της οικογένειας. Θεωρώ ότι το οικονομικό και κοινωνικό είναι μείζον θέμα και λόγω του ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα και υπάρχει ασφυξία μέσα στα σπίτια, όταν οι μισές συμβάσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης. Και από εκεί και πέρα μπαίνει και ένα θέμα, και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Χατζή, ότι θα πρέπει και στα σχολεία να υπάρχει και ειδική εκπαίδευση, γιατί έχουμε ένα νέο φαινόμενο. Έχουμε επίσης ένα ψηφιακό κόσμο που τα παιδιά από 2 ετών ζουν τη βία μέσα από το λάπτοπ, μέσα από τις ταινίες, μέσα από. Ξέρετε τι μου λέει ψηφιακή. Ένας καθηγητής μια φορά, μου λέει: κοίταξε να δεις τώρα τα παιχνίδια που παίζουν. Βέβαια. Σκοτώνουνε. Τα παιχνίδια. Αλλά όλα. Δεν έχει αίμα και σου λέει: τι είναι, προσκότωσες. Και δεν έχει το. Καταλάβατε, να σου δείξει αίμα, να σου δείξει πόνο. Επίσης, κύριε Χατζή, είναι και ένα άλλο πρόβλημα. Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ψηφιακή ικανότητα από τους γονείς. Ναι, καλά, εννοείται. Είναι και δύσκολο πολλές φορές για το γονιό ή το δάσκαλο. Και εγώ πιστεύω στο σχολείο, και είναι μια ιδέα που είχε ξεκινήσει αλλά δεν προχώρησε, πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι πια στα σχολεία. Είναι δηλαδή, ειδικά στα μεγάλα, στα μεγάλα συγκροτήματα, θα πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να έχουν ειδικά σεμινάρια πια αντιμετώπισης μιας άλλης κοινωνικής κατάστασης. Δεν είμαστε στην κοινωνία που ήταν πριν 20 χρόνια, σε καμία περίπτωση. Και επειδή θέσατε και ένα ερώτημα. Στην κοινωνία που είμαστε σήμερα σε 5 χρόνια. Ακριβώς. Και θέσατε. Και είναι και γρήγορα. Να προβλέψουν. Και θέσατε ένα ερώτημα. Πιο γρήγορα το πράγμα. Θέσατε ένα ερώτημα πριν. Αν πρέπει να υπάρχει δημοσιοποίηση. Είναι προβληματισμός. Δεν. Εγώ προβληματισμό θα εκφράσω. Εκ μέρους μας εννοώ, από τους δημοσιογράφους. Προβληματισμό. Ναι. Όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικα παιδιά. Γιατί για ανήλικους μιλάμε. Γιατί περισσότερες φορές, ναι. Είναι πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα να μην. Γνώμη μου. Ναι. Προβληματισμό κάνουμε ανοιχτό. Να μην τους βγάζουμε. Μετά παρτίδα. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει στα παιδιά. Ούτε που. Σε ποιο σχολείο έγινε. Ούτε. Ναι. Δηλαδή πρέπει να προστατεύουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά που είναι θύματα μια τέτοια διαδικασία. Είδαμε αυτό το φοβερό με το κοριτσάκι που έγινε. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι ακόμα και τα παιδιά που είναι σε τέτοιου είδους λογικές θα πρέπει να υπάρχει μία στήριξη ή δυνατόν ναι. Προκειμένου εγώ το είπα αυτό, να μπορέσουν να έχω, θέλω να το επισημάνω αυτό, χωρίς προβληματισμό να. Εκφράζω. Ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε το ένα ή το άλλο. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι οφείλει το δικό μας σωματείο αρεσυνταχτών και όλες οι ενώσεις να προβληματιστούν πάνω σε αυτό και να γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ξέρετε. Και εγώ άλλοι πιστεύω ότι πρέπει να το κουβεντιάσω. Έγινε ένα περιστατικό, μπορώ να μην το βγάλω. Εστιάσατε στο μιμητισμό, αν κατάλαβα καλά. Μονική εστία. Αυτό με φοβίζει. Θέλει συζήτηση αυτό. Θέλει συζήτηση. Και θέλει σίγουρα. Εγώ θα σας πω μια εμπειρία. Όταν ήμουν ευρωβουλευτής πριν από 20 χρόνια, είχαμε πάει μια αντιπροσωπεία τότε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουάσιγκτον και στο Ρήνο, στη Νεβάδα. Και μας παρουσιάζανε εκεί τα προβλήματα με τις συμμορίες ανηλίκων. Εμείς τότε που ήμασταν από τις μεσογειακές χώρες, έλεγα τώρα τι μας λένε αυτοί. Τι μας λένε πριν 20 χρόνια. Και τώρα αυτά που ζούσαν εκεί και μας τα εξηγούσαν, μας μιλούσαν για διαλυμένα σπίτια, για τη βία, παράλληλες για όλα αυτά. Κοινωνίες. Ναι, ακριβώς. Περιθωριοποιημένοι άνθρωποι, πατεράδες. Ξέρετε τι θα πει να έρχεται ο πατέρας σου στο σπίτι και να μην υπάρχει, δηλαδή να είναι διαλυμένος, να βρίζει τη μάνα, να έχει πρόβλημα εξάρτηση. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αυτά τα παιδιά μέσα σε μια στήριξη η οποία είναι και κοινωνική και εκπαιδευτική και ψυχολογική. Θέλω να πείτε, και πάνω απ' όλα θέλει μια καλύτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση η χώρα. Και εσείς θέλω να μου το πείτε, κύριε Νικητιάδη, αν είναι, εγώ έχω μια αντίληψη για αυτά, μου επιτρέψετε να την πω. Δεν συμφωνώ με τα αναμορφωτήρια εγώ. Δεν συμφωνώ με τα αναμορφωτήρια. Θα μου πεις, δεν είσαι εσύ που βγάζεις τους νόμους, προφανώς δεν είμαι εγώ, ούτε είμαι δικαστής. Δηλαδή θα προτιμούσα κάποια κοινωνική εργασία για τα παιδιά αυτά,
δημιουργικού χαρακτήρα για να... Και κοινωνική παρακολούθηση. Και κοινωνική παρακολούθηση και όχι αναμορφωτήριο ή στραμορφωτήριο. Από το λέω, ας πούμε, χειρότερο θα βγει. Καλύτερος δεν βγαίνει. Με σιγουριά. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, κυρία Σκόδρα, και μετά θα πω και σε εσάς. Κοιτάξτε, αυτά τα εσείς τα λέτε αναμορφωτήρια. Εξαρτάται τι μέθοδο ακολουθούν. Αν είναι σοφρονιστική η μέθοδο, αν έχει μέσα εκπαιδευτικά, αν ακολουθούν εκπαιδευτικές μεθόδους, εάν μπορούν μέσα από εκεί τα παιδιά και να μάθουν και να εκπαιδευτούν και να καλλιεργηθούν. Εξαρτάται. Από εκεί και μετά, για κοινωνική εργασία, τι κοινωνική εργασία να κάνει ένα παιδί? Να πάει σε ένα νοσοκομείο. 14 ετών. Τίποτα, να πάει σε ένα νοσοκομείο, να βοηθάει τη νοσοκόμα. Να καθαρίζει δρόμο. Να καθαρίζει το δρόμο. Είναι δυνατόν να είναι έξω αυτό το 14χρονο κορίτσι και οι γονείς του να είναι έξω? Δεν είναι τα παιδιά της ηλικίας τώρα του 14 και του 15, όπως είμαστε εμείς. Εγώ πιστεύω ότι... Άλλο πακέτο. Άλλο. Είναι άλλη κοινωνία, δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε οι μεγαλύτεροι. Είναι άλλη κοινωνία, βλέπω εγώ τα εγγόνια μου. 6 χρονών και δουλεύουν τα μηχανήματα αυτά, λέει, εγώ δεν έχω. Εγώ, κύριε Χατζή, πιστεύω ότι μεγάλα. Δεν μπορούμε να πάμε με την ακραία καταστολή. Εδώ πέρα, όχι, Αυτό είπα. Συμφωνώ μαζί σας. Να ποινικοποιήσεις ένα δίκημα. Όπως είχα δώσει μάχη εγώ, κυρία Σκόδρα, για την κυβέρνησή σας, όταν ήθελε να επιβάλλει την διαγωγή στα σχολεία. Εκεί έγινα Τούρκος. Εγώ λέω, κύριε Χατζή, ότι πρέπει να υπάρχει ειδική αντιμετώπιση με ειδικά προγράμματα, τα οποία να έχουν προφανώς κοινωνική παρακολούθηση, αλλά εκεί θέλεις κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι να ξέρουν, να μπορούν να παρακολουθήσουν την οικογένεια, να μπορεί να δοθεί και στο παιδί και μια ειδική στήριξη, ενδεχομένως και με ειδικά μαθήματα, και μπορεί να είναι και κοινωνική εργασία, γιατί όχι. Εξαρτάται βέβαια και από το βαθμό του παραπτώματος, γιατί υπάρχουν, μπορεί να είναι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, το οποίο να θέλει μια άλλη αντιμετώπιση, αλλά επειδή εδώ μιλάμε για καθημερινές τέτοιες μορφές βίας, νομίζω ότι εκεί χρειάζεται και μια παρακολούθηση της οικογένειας και χρειάζεται και στο σχολείο. Η οικογένεια έχει σημασία, γιατί εγώ βλέπω... Και μια στήριξη της οικογένειας. Εγώ βλέπω στη δικιά μου την οικογένεια, που η νύφη μου τους λέει, τόση ώρα θα το έχετε αυτό, δεν μπορεί να το έχετε παραπάνω, κύριοι. Αυτοί γκρινιάζουν βέβαια τα παιδιά, αυτά γκρινιάζουν. Θέλει μέτρο σε όλα. Αλλά όλα θέλει μέτρο. Θέλει μέτρο, ούτε να το στερήσεις. Ήταν στον αθλητισμό που έχει υποβαθμιστεί στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να στερήσεις από το παιδί κάτι που έχουν όλα τα συνομήλικα παιδιά. Αλλά θέλει όμως όρια και μέτρο. Κύριε Νικητιάδη, να μας πει, κύριε Νικητιάδη. Ακούω με πολύ προσοχή τη συζήτηση. Είμαι βέβαιος ότι την ίδια συντριβή που αισθάνομαι και εγώ κάθε φορά που βλέπω, και δυστυχώς αυτό γίνεται όλο και συχνότερα στις τηλεοράσεις, αυτή τη βία που μετέρχονται τα Ελληνόπουλα, νέες και νέοι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν θέλω ούτε να το βλέπω, δεν θέλω να το αποδεχθώ και είμαι έτοιμος να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε διαδικασία για να το εξαφανίσουμε. Όμως, δεν εξαφανίζεται, κύριε Νικητιάδη. Θα σας πω ποιες είναι οι προτάσεις του κόμματός μας. Αλλά μπορεί να το μειώσουμε. Θα σας πω ποιες είναι οι προτάσεις του κόμματός μας, γιατί εμείς έχουμε κάνει προτάσεις συγκεκριμένες, ξεκινώντας με την βασική πρόταση ότι είναι απόλυτη αναγκαιότητα η κυβέρνηση να πάρει την πρωτοβουλία και να ξεκινήσει εθνικός διάλογος για την καταπολέμηση της βίας των νέων. Εθνικός διάλογος, στον οποίο θα συμμετάσχουν όλοι οι φορείς, οι εκπαιδευτικοί, οι ψυχολόγοι, οι παιδοψυχολόγοι, οι γονείς. Άστε να ολοκληρώσω, κύριε Μπογδάνη, γιατί... Παρακαλώ. Όχι, να ολοκληρώσετε, παρακαλώ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας εθνικός διάλογος. Κατά την εξέλιξη αυτού του εθνικού διαλόγου, όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι δήμονες και οι μη δήμονες, εκτιμώ ότι μπορεί να καταλήξει το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε μια ενιαία πρόταση που θα την ασπαστούμε και θα τη δεχθούμε όλοι, για το πώς θα προσπαθήσουμε να μην εξαφανίσουμε, να μειώσουμε κατά το δυνατόν μέγιστο. Πόσο τρέχει αυτό που συζητάμε τώρα? Με 1500 χιλιόμετρα την ώρα, και αυτό που μου λέτε πάει με 80. Ναι. Πάει με 80, γιατί δεν υπάρχει δυστυχώς πολιτική συνένεση για αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο. Αν ερχόταν η κυβέρνηση και έλεγε βεβαίως να ξεκινήσουμε, φέρτε εδώ σου λέει για τα κινητά και μισή διαφορά. Να κάνουμε μια διακομματική επιτροπή
Πρέπει να τελειώσω. Εμείς, παρακαλώ, μία πρόταση θέλω μόνο. Εμείς έχουμε κάνει, κύριε Μπογδάνο, εμείς έχουμε διατυπώσει και συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός και ακούω και τη Μαριλίζα, ακούω και την συνάδελφο από τη Νέα Δημοκρατία. Άκουσα και το δικό σας προβληματισμό και είναι ο ίδιος ακριβώς προβληματισμός. Δεν έχω απάντηση. Ή δεν πρέπει να το δείχνουμε τηλεοράσεις. Αυτό θα πρέπει να μας το πούνε καταρχάς οι δήμονες. Χωρίς να υποτιμώ καθόλου τις ανάγκες άλλων εποχών, μπήκα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο μιλάγαμε. Το 1920 η Ελλάδα σε κατακεφαλήν αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη είναι στο νούμερο 15. Το 1962 είναι στο νούμερο 18. Το 1980 έχουμε ανέβει μέχρι το 14. Το 2021, μέχρι εκεί φτάνουν τα στοιχεία, είναι στο 25. Φτώχεια και αυτός ο διάολος. Αυτό δεν λέει τίποτα αυτό, τρίχες, τίποτα. Είναι η κατακεφαλή. Για πόσες χώρες μιλάς τότε. Και... δύναμη. Για όλη την Ευρώπη. Για όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνω τις ανάγκες άλλων εποχών. Λοιπόν, φτώχεια και αυτός ο διάολος. Ο κατάντια της χώρας έχει κάνει έτσι τα παιδιά μας. Ότι η βία λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλα τα οικονομικά στρώματα, όπως και σε όλα. Βλέπω και στην Αμερική που έχουν λεφτά. Στην Αμερική το πρόβλημα είναι ακριβώς παράλληλες κοινωνίες. Αυτό που έλεγε η κυρία Γιανακοπούλου. Δεν είναι θέμα ούτε οικονομικό ούτε μορφωτικό. Οι εργαζόμενοι φτωχοί. Λοιπόν, κυρία, παρακαλώ, κυρία Σκόντρα, σα ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Ευχαριστώ την κυρία Σκόντρα. Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας, κύριε Νικητιάδη, σας ευχαριστώ. Δεν θα είστε υποψήφιος. Με τον Ανδρουλάκη είστε, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ είμαι υπέρ του ΠΑΣΟΚ, υπέρ της ενότητας και είμαι βέβαιος ότι... Δεν μου είχατε πει, θα μου πείτε. Το ποσοστό αυτό, όχι, ποτέ δεν σας το είπα, σας είπα μέχρι τέλους. Εγώ υπέρ της συγκυβέρνησης με τον Μητσοτάκη ή κατά δύο, αυτή είναι η κάθετη γραμμή. Ευχαριστώ τον κύριο Μπογδάνο, τον Κωνσταντίνο που ήταν μαζί μου απόψε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Γιατί έχουμε εδώ και πιστεύω θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, παλιός γνώριμος. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ήταν και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από εκείνους που πρωτοστάτησαν το 2015 για να γίνετε κυβέρνηση και να πάρετε το 35%. Τώρα βέβαια είναι εκτός, αλλά θα είναι εδώ μαζί μας για να σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν και που συνέβησαν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με κύριο Λαφαζάνη. Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε μαζί μας, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, πάρα πολύ καιρό, έτσι δεν είναι, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, μάχες στα πάνελ παλιά δίναμε εκεί στις εκλογές. Τώρα, μετά από αυτή τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και όπως ήρθαν τα πράγματα, τι αισθάνεστε, τι συνέστημα σας βγάζει όλο αυτό? Να σας πω, τώρα είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Καταρχάς, απαλλάχτηκα από όλη αυτή τη βρωμιά που ήταν η κατεστημένη πολιτική ζωή. Απαλλάχτηκα κυριολεκτικά. Ποια βρωμιά? Ποια βρωμιά? Ναι. Βρωμιά και δυσοδεία ήταν. Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να αναγεννήσει αυτή την κατάσταση, να την αναδημιουργήσει, να διαμορφώσει νέες εξελίξεις, έμπαινε μέσα στο βαθύ σκοτάδι όλο και περισσότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι ήταν. Άλλο. Εκεί μέσα. Καταγγέλλατε αυτό, ναι. Εκεί μέσα ήταν. Άρχισε λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ να χώνεται στα βαθιά απόνερα. Ένα παράδειγμα. Τα παράδειγμα, ταξίδια στην Αμερική, κολοτούμπες, μεταπτώσεις. Από την πρώτη στιγμή που άρχισε η διακυβέρνηση, είδαμε να γίνεται μια πολύ μεγάλη απάτη. Απάτη. Απάτη, μεγάλη απάτη. Απάτη έγινε. Όταν λέτε, είναι βαριά κουβέντα. Απάτη, ναι. Εγώ τα λέω, οι πράξεις τα λένε. Ναι, ναι. Ναι. Το πρώτο πράγμα που έγινε από την κυβέρνηση, τι έγινε. Αν θυμάστε, ή το ξεχάσατε, ή επειδή κάποιος δεν τους συνέφερε, το σιγοντάρανε. Ποιο λέτε? Τι υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπέγραψε αμέσως. Μνημόνια. Σε μια... Όχι. Α, όχι. Πριν το μνημόνιο. Το μνημόνιο μετά, ναι. Άρχισε μια σταδιακή διολίσθηση για να φτάσουμε στο μνημόνιο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν ήταν να επεκτείνει την δανειακή σύμβαση του δευτέρου μνημονίου μαζί με τους όρους. Που υπήρχαν, ναι. Του Χαρδούβελη. Ένα λεπτό. Δηλαδή, τι έκανε τότε, στην ουσία, έκανε την πρώτη πράξη αναγνώρισης των μνημονίων
τα οποία καταγγέλαμε. Και ταυτόχρονα επέκτηνε τη Δανειακή Σύμβαση, η οποία είχε επαχθέστατους όρους, υποθηκεύσεις κτλ. Το δίκαιο, αγγλικό δίκαιο, δικαστήρια Λουξεμβούργου. Το υπέγραψε αυτό λοιπόν, μου λέτε. Βέβαια το υπέγραψε. Τι έκανε? Ένα λεπτό. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε σε κάθε του ομιλία και ήταν ένα... Καταλάβατε τι έγινε τότε. Το κατάλαβα, ναι. Ο κόσμος το κατάλαβε. Η πρώτη φορά που δεν τα καταλαβαίνει εύκολα. Όσοι τα καταλαβαίνουν, ναι. Ή και αν καταλαβαίνουν, εκφράζονται για αυτά που τους φέρουν. Καλά. Λοιπόν, εδώ και έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός. Ένα ερώτημα έχω εδώ. Ναι, μα σας είχε πιστέψει όμως ότι με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Γενικώς θα έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί αυτή η άρθρο. Όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα, ναι. Για όλα αυτά που γίνονται. Είχατε υποσχεθεί όμως ότι με ένα άρθρο και ένα νόμο θα έρθετε να καταργήσετε τα μνημόνια. Αυτές τις κουταμάρες τις έλεγε ο Τσίπρας. Εσείς του είπατε κάτι ποτέ? Προσέξτε. Πώς δεν είπα. Τι είπατε? Πώς δεν είπα, επανειλημμένος, όταν, κοιτάξτε, δεν ακούτε και εσείς οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε ακούτε. Έχουμε και εμείς ευθύνη, ναι. Ναι, ή εν πάση περιπτώσει ξεχνάτε και εύκολα, όταν με ρωτήσανε, ήσουν τότε πήγαινε στο κανάλι του Αντένα. Ναι, ναι το πρωί, ναι. Ναι. Λοιπόν, με ρώτησε ο Παπαδάκης. Ο Παπαδάκης. Μου λέει, είσαστε έτοιμοι. Να κυβερνήσετε. Να κυβερνήσετε. Του είπα, όχι. Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι, του είπα. Εγώ, ο οποίος είναι βασικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και βάσεις, από τους αρχιτέκτονες της αντιμνημονιακής του πολιτικής. Σωστά. Του λέω, ετοιμαζόμαστε. Δεν είμαστε έτοιμοι. Όχι, θέλω λοιπόν, μου... και ξέρετε τι έγινε, ναι, τότε. Ναι, ναι. Ότι να συζητήσουν τι είπε αυτός ο άνθρωπος, γιατί το είπε, πώς και τα λοιπά. Από μένει το ΣΥΡΙΖΑ. Άρχισαν να με καταγγέλνουν για το τι είπα έτσι και επομένως βλάπτω την κυβερνητική πορεία που είχαμε ξεκινήσει. Και το δεύτερο είναι η συκοφαντία. Δεν σκέφτηκε, ναι, συκοφαντία ότι αυτά που λέω πάνω να υπονομεύσω το ΣΥΡΙΖΑ. Με καταλάβατε. Τι να υπονομεύσετε εσείς, είσαστε από τους βασικούς τώρα. Όμως το λέγανε. Μου είπατε, του είπατε του Τσίπρα. Όταν του είπατε λοιπόν, ότι... αυτό που έλεγε ο Τσίπρα. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αυτό που έλεγε ο Τσίπρας είναι αυτονόητο. Ήταν αυτονόητο ότι ήταν μια βλακεία. Ναι. Δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ολόκληρο σύστημα νομοθεσίας έπρεπε να αντικατασταθεί με άλλους νόμους οι οποίοι να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις καταστάσεις. Ναι. Λοιπόν, ή τους προηγούμενους ή άλλους. Και μάλλον οι προηγούμενοι. Του το είπατε μπορούσε. Αυτό. Πώς δεν το είπα. Και τι σας απάντησε? Δεν το είπα. Μου λέει, έτσι λέγονται αυτά τα πράγματα. Τι εννοείται? Λέγονται πολλές φορές στην πολιτική κάποιες υπερβολές για να τονίσουν αυτό που θέλεις να κάνεις. Τι έλεγε ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς. Τα ίδια, ναι, ναι. Έλεγε ότι θα τα σκίσει, λέει, το μνημόνιο φίλο-φίλο. Σελίδα-σελίδα. Θα το σκίσω, λέει. Τι θα σκίσει? Δεν μπορούσα. Τι θα σκίσει, κύριε Σαμαρά? Και έκανε το δεύτερο μνημόνιο. Με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο Τσίπρας, τρίτο μνημόνιο. Έτσι πήγαινανε. Παπανδρέου, έχουμε λεφτά. Πολλά λεφτά είχε. Τα είχε δύο ότι είχαμε πολλά λεφτά τότε ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Είχαμε πολλά λεφτά και είχαμε το πρώτο μνημόνιο από τα πολλά λεφτά. Μάλιστα. Πήγε στο Καστελόριζο και μας το ξεφούρνησε. Ούτε ρώτησε κανέναν, ούτε τα κόμματα δεν ενημέρωσε. Τα κόμματα δεν ενημέρωσε ο δικτάτορας, ο γελίος. Ποιος? Ο Παπανδρέου, ο Γιώργος. Έχει να μην κάνετε χαρακτηρισμούς. Τι να μην, επειδή λέω την αλήθεια. Δεν μου λέτε, βγαίνει με το σύνθημα, λεφτά υπάρχουν και θα μοιράσω. Και η πρώτη του πράξη ήταν, ποια ήταν η πρώτη του πράξη? Να δώσει λεφτά, άρχισε τις οδηγίες. Και τραβάγαν κάποιοι που γνωρίζανε τα μαλλιά τους, όχι εγώ μόνο. Τα μαλλιά του, λέει, πού πάει αυτός ο άνθρωπος, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, και δεν μου λέτε μετά, πότε κατάλαβε ότι η Ελλάδα πρέπει να μπει σε μνημόνιο. Το κατάλαβε. Το επέβαλαν να παίξει. Όχι, το επέβαλαν, του είπαν ποια είναι η κατάσταση εδώ πέρα και τι γίνεται και πού πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να συγκαλέσει τα κόμματα εκείνη την ώρα και να τους πει, κοιτάξτε, εγώ έλεγα ορισμένα πράγματα. Δεν ισχύουν. Αλλάζουμε τακτική, αλλάζουμε πορεία. Και πάμε σε ένα νέο μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν ήταν απλώς ένα νομοθέτημα. Το μνημόνιο ήταν η υποθήκευση όλης της χώρας.
η αποικιοποίησή της ήταν. Καλά, ναι. Λοιπόν πώς πας στο Καστελόριζο τώρα... μόνος σου, κύριε. Ναι, χωρίς αλλά... να το ξέρει ούτε η κοινοβουλευτική σου ομάδα. Ένα λεπτό. Ούτε η κοινοβουλευτική του ομάδα δεν το ξέρε. Όμως... Και εξαγγέλεις ναι, μια τέτοια σύμφω, κίνηση. Και... Τι είσαι. Κόντρα σε αυτά που έλεγες. Κόντρα σε αυτά που αισθάνεται το ελληνικό λαό. Επανέρχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως... δεν μου λέτε... Ναι. Ήτανε... Οι δικτάτορες κάνουν τίποτα χειρότερο. Εγώ δεν θα κάνω χαρακτηρισμούς. Όχι, όχι αλλά... εσείς. Ναι, λέω. Δεν, ξέρω, δεν ναι. κάνουν τίποτα χειρότερο. Εγώ, αυτό θα, κάνουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Η βούλησή τους χωρίς να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, κύριε Λαφαζάνη, και κάθε λαός κτλ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας όμως είναι το πρόσωπο αυτό. Είναι ο άνθρωπος αυτός που σας έβαλε φτερά και γίνατε κυβέρνηση. Λάθος. Γιατί είναι λάθος. Αφού είναι λάθος. Ποιος σας έκανε κυβέρνηση. Θέλω να γράφει την ιστορία του. Όχι, να με συγχωρείτε. Όπως νομίζω. Εγώ δημοσιογραφικά το λέω. Δεν ήταν. Δεν ξέρω τα ιστορικά. Η αντιμνημονιακή πολιτική. Με συγχωρείτε. Η αντιμνημονιακή πολιτική. Ποιος ήταν ο Σταρ, ποιος ήταν μπροστά που έβγαινε και έπειθε τον κόσμο. Ούτε Τσίπρας ήταν. Δεν έπειθε μόνο αυτό. Όχι, όλοι, αλλά. Εδώ γινόταν μια ομάδα η οποία μάλιστα άνοιξε αυτό το δρόμο με 1000 σκόπους και 1000 βάσανα. Μην ξεχνάτε ότι. Ο συνασπισμός δεν ήταν ένα λαϊκό αριστερό κόμμα που καταλάβαινε και έπιανε τον παλμό, έφερνε ένα μέρος από την ΕΑΡ. Η ΕΑΡ ήταν λίγο... Πιο ελιτίστικο κόμμα. Υπερίπτατο για να προσγειωθεί όλο αυτό το μόρφωμα τότε, το κόμμα του συνασπισμού και να αρχίσει... να γιώνεται με τα λαϊκά στρώματα, με τις ανάγκες, να φεύγει από το Αιγαίο, ανοίξει τα ψάρια λιγάκι, όχι πολύ, λιγάκι έφυγε από το Αιγαίο, ανοίξει τα ψάρια και ότι έχουμε εθνικά προβλήματα σοβαρά και δεν μπορούμε να αερολογούμε και πρέπει να έχουμε γραμμή και πλεύση σε αυτά, να προσγειωθούμε στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν τον τόπο, να δούμε την ανάγκη να θέσουμε το θέμα διακυβέρνησης της χώρας γρήγορα, μάλιστα με τα μνημόνια, να εφαρμόσουμε μια αντιμνημονιακή πολιτική. Όλα αυτά έδωσα αίμα εγώ για να τα προωθήσω μέσα στον συνασπισμό και μετέπειτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν τους είπα ότι πρέπει να βάλουμε θέμα κυβέρνησης, μου λέγανε πάσχεις από κυβερνητισμό. Τους λέω, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν είμαστε λέσχοι συζητήσεων. Ένα πολιτικό κόμμα, ο στόχος του, είναι κυβερνήσει. Η κυβερνήση και να πάρει την εξουσία, μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος κάθε κόμματος. Δεν είναι να συζητάμε μεταξύ μας και να κάνουμε ανταλλαγές απόψεων και ωραίες, ας πούμε, εκθέσεις ιδεών. Δυστυχώς και το ΚΚΕ που έφυγα τότε δεν είχε και αυτό στόχο την κυβέρνηση. Παρόλο που ήταν άλλου χαρακτήρα. Είναι διαφορετικό. Ναι, μην τον μπερδεύουμε. Ναι, ναι. Τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν το κυβερνησιμότητα και τι κάνανε μετά. Όταν τους είπα ότι την κυβέρνηση δεν την πήραμε για να κάνουμε, για να έχουμε υπουργεία, την πήραμε για να πετύχουμε ορισμένους στόχους. Εσείς με καταγγέλλατε ότι ήμουνα για κυβερνητισμό. Εσείς έχετε πιάσει την καρέκλα και την ξεκολλάτε τώρα. Και είσαστε έτοιμοι να κάνετε την κάθε κολοτούμπα για να μείνετε στην καρέκλα, όπως νομίζετε ότι θα μείνετε, γιατί βλέπετε το κατάντημα τώρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τώρα, θέλω να μου πείτε, εσείς σε εκείνη την περίοδο, να πάμε λίγο πιο γρήγορα, συγκυβερνήσατε εσείς ο ίδιος και με τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος... Μη φάμε όλη τη συζήτηση, να πούμε γιατί το σήμερα εδώ... Ναι, ναι, θα πούμε, ναι. Έχουν σημασία όμως αυτά, να ξέρει ο κόσμος. Μα, για σας να ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι εύκολο να μάθει. Ό,τι μπορέσουμε. Ναι. Ό,τι μπορέσουμε. Λοιπόν, πάω τώρα... Γιατί, αν ήξερε και ναι. τι έγινε και τι θα επακολουθήσει, εντάξει. θα έχει άλλες επιλογές. Τώρα, ρωτάω, ήταν και ο κύριος Βαρουφάκης υπουργός οικονομικών, ο οποίος ήταν σκληρός αντιμνημονιακός και επιχείρησε με κάθε τρόπο να σταματήσει τα μνημόνια, να το αλλάξει κτλ. Δεν του το επέτρεψε ο ίδιος, ισχυρίζεται η Ευρώπη. Εντάξει, αυτό που ή δεν τόλμησε ο Τσίπρας, έτσι τουλάχιστον έλεγε. Αυτό είναι... Λάθος μαζί είσαστε τότε. Λάθος εκτίμηση για τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης και ο Τσίπρας βέβαια, του το είχα πει 100 φορές, γινόταν το ΚΙΣΥΠ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο δεύτερος, για να μην πω πρώτος, σαν οικονομικός υπερυπουργός ήμουν εγώ. 5 υπουργεία και τα 5 οικονομικά υπουργεία που είχα τότε.
Λοιπόν, και δεν με καλούσανε στο ΚΙΣΥΠ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Του το είχα πει επανειλημμένα του Τσίπρα. Του λέω, τι γίνεται, είναι θεσμικό όργανο. Εγώ μετέχω με θεσμικό τρόπο εκεί. Γιατί δεν με καλείτε και το διαβάζω από τις εφημερίδες. Α, δεν σε καλούνε, μου λέει, δεν σε καλούνε. Γιατί δεν σε καλούνε, ποιος δεν σε καλεί κτλ. Μα τώρα, του λέω, δεν παρακολουθείς την κατάσταση, δεν βλέπεις ότι εγώ απουσιάζω από εκεί. Εσύ πηγαίνεις συχνά σε αυτά τα ΚΙΣΥΠ. Λοιπόν, προφανώς, γιατί δεν τους άρεσαν αυτό που έλεγα και ότι τι πρέπει να γίνει και ότι αυτή η πορεία που έπρεπε να χαραχθεί ή που χαράξανε ήταν εντελώς λάθος και οδηγούσε στον γκρεμό ή στην κατολίσθηση αυτή δηλαδή, γιατί τώρα ξέρετε θα έχουμε και καινούριο μνημόνιο. Έρχεται η Τρόικα τώρα πάλι. Ναι. Το Οκτωβρίου. Μια φορά μνημόνιο, συνέχεια μνημόνιο. Από το μνημόνιο δεν φεύγεις ποτέ. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Τώρα, είδαμε όμως ότι στην πορεία, να έρθουμε και στο τώρα... Πέραν αυτού όμως, πέραν αυτού που δεν μου καλούσαν, η πρώτη πράξη ήταν αυτή που σας είπα. Δηλαδή, υπογράψανε, είπατε... Την επέκταση δανειακής σύμβασης και μάλιστα χωρίς δέσμευση να πάρουμε και δάνειο. Έχετε δει να επεκτείνεται η δανειακή σύμβαση χωρίς να παίρνει δάνειο. Αυτό έγινε. Λοιπόν, γι' αυτό δεν το πήγαν στη Βουλή. Αυτό δεν πήγε στη Βουλή η επέκταση της δανειακής σύμβασης. Φώναζα εγώ, όχι μόνο εγώ, όλοι που ήμασταν μαζί τότε στο αριστερό ρεύμα και άλλοι. Λέω, τι κάνετε εδώ πέρα πρώτα, γιατί υπογράψετε, ερήμην. Αυτό σημαίνει ότι πάμε για νέο μνημόνιο. Ανοίγεται το δρόμο. Ένα. Δεύτερον, η πράξη αυτή έγινε ερήμην του κόμματος, ερήμην της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς δεν την ήξερε. Πήγατε στο Eurogroup και το υπογράψατε. Τρίτον, πρέπει να το πάτε στη Βουλή αυτό. Δεν το πήγαν στη Βουλή. Δεν το πήγαν στη Βουλή και βάλανε τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκβιαστικά να υπογράψει μια δήλωση ότι μπορεί να δεσμευτεί η χώρα στη Δανειακή Σύμβαση και μόνο με την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. Σου λέω, παιδιά, αυτό είναι για μέσα. Αυτό είναι για μέσα. Πώς υπέγραψε ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυτό το πράγμα. Εδώ και ο προηγούμενοι, που δεν ήταν και ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα δημοκρατικά θέματα, τις δανειακές συμβάσεις τις φέρναν στη Βουλή. Πλην του Παπακοσταντίνου, που τι έκανε, αντί να φέρει την δανειακή σύμβαση και έγινε άλλος εκεί, τι έφερε μια παράγραφο που λέει εξουσιωτή βουλή των Υπουργών Οικονομικών να υπογράψει την δανειακή σύμβαση. Σήμερα τώρα, να πάμε στο τώρα λοιπόν. Ναι. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει πάλι μια κρίση, όπως πέρασε όταν εσείς φύγατε. Παρά το γεγονός ότι φύγατε τότε, βέβαια, κάνει εκλογές ο κ. Τσίπρας, ξαναβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ξανασχημάτισε κυβέρνηση. Τώρα έχουμε τη Νέα Αριστερά που έχει δημιουργηθεί μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Έχουμε ένα κόμμα της κυρίας Κωνσταντίνου. Δεν είναι ούτε νέα ούτε αριστερά. Ναι, μπάσπιση. Αυτή είναι η άποψή σας. Ναι. Σας λέω πώς λέγεται το κόμμα τώρα. Έχουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που λέει πλεύση ελευθερίας και πάει πολύ καλά. Είναι και στη Βουλή και οι δημοσκοπήσεις την έχουν. Γιατί είναι πιο αντιστημική και ο κόσμος ενδεχομένως. Ναι. Έχουμε το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη που ήταν στη Βουλή, αλλά το παλεύει τώρα από όσο ήταν και σήμερα την δημοσκόπηση. Και έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα με υποψήφιους. Τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Κασελάκη, θα τον ανακοινώσω την Τετάρτη, μου λέει εδώ το ρεπορτάζ. Τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παύλο Πολάκη. Και έχουμε και ενδεχομένως τον κύριο Φαραντούρη, που έχει δηλώσει και ο κύριος Απόστολος Γκλέτσος, ο ηθοποιός. Δεν ξέρω και ο κύριος Παπανώτας, ο συνάδελφός μου. Έχει εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος. Αυτό είναι μια εξέλιξη φυσιολογική, έτσι όπως κύλησαν τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό σας ρώτησα για τα προηγούμενα. Ναι. Και με δεδομένο ότι η κοινωνία έχει αλλάξει, έχει διαμορφωθεί διαφορετικά. Αυτή δεν είναι εξέλιξη προωθητική, είναι εξέλιξη διάλυσης. Το έχω πει ότι... Θα έχει διάσπαση, πιστεύετε? Μα βεβαίως θα έχει διάσπαση και... Ήδη είχε μια μικροδιάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται σε ένα κλίμα πορεύεται που έχει γίνει ρεζίλ και το σχοιλιών κυριολεκτικά με αυτά που γίνονται στο εσωτερικό του. Μια απολύτικη μάχη. Εσείς δεν έχετε ευθύνη προσωπικά, κύριε Λαφαζάνη. Εσείς δεν έχετε προσωπικά ευθύνη που φύγατε τότε. Που έφυγα. Έπρεπε να μείνω να ακολουθήσω κι εγώ αυτή την πορεία. Όχι, να πιέσετε από μέσα. Πού να πιέσω? Γιατί είσαστε παράμετρος αυτού του κόμματος. Και ισχυρός παράγοντας. Όταν θα σηκώσεις το χεράκι σου
Ναι. Να ψηφίσει. Του έβλεπα δίπλα. Ναι. Όλους να το σηκώνουν. Γιατί ψηφίσανε τότε όλη αυτή η πολιτική μαφία. Όλη η πολιτική μαφία ψήφισε το μνημόνιο του Τσίπρα. Θα φεύγει η χώρα από την Ευρώπη, 240, κύριε Λαφάκη. 240 ψηφίσαμε. Και τώρα που είμαστε απικία είναι καλά. Είναι ωραία τώρα. Λέω, ωραία. Ποια είναι η πορεία. Ναι. Ξέρετε ότι είχαμε μπει τότε με 128 του ΑΕΠ. Ήμασταν χρεοκοπημένη χώρα. 128 του ΑΕΠ χρέος. Ξέρετε πόσο είναι τώρα. 220. Το ξέρω, ναι. Λοιπόν, δηλαδή, μπήκαμε στην πρέσα, διαλύσαν τα πάντα, καταχρεουργήσανε μισθούς, συντάξεις, διαλύσαν τον παραγωγικό ιστό, ξεπουλήθηκε η χώρα. Τώρα τι γίνεται. Ξεπουλήθηκε η χώρα. Μια στιγμή, γιατί λέτε τώρα ότι θα μας βγάζανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα μπήκαμε. Θα μας βγάζανε. Και τώρα μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρα, δηλαδή, τι είμαστε. Απικία της Ευρώπης. Απικία είμαστε. Μας έχουν ξεπουλήσει. Πέστε μου μια επιχείρηση μεγάλη που είναι ελληνική πλέον. Πολλές είναι. Προχθές πήρανε και τα λιμάνια, το λιμάνι του Ηρακλείου. Ναι. Μίλησε κανένας. Το λιμάνι του Ηρακλείου. Έχουν πάρει το λιμάνι του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης. Ναι. Παράδειγμα, λέω. Τώρα, δεν έχει μείνει τίποτα. Τι γίνεται. Τώρα τι γίνεται. Τώρα θέλει ανατροπή. Η αριστερά, λέω. Ανατροπή. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Ανατροπή δεν είναι μόνο η αριστερά. Η κρίση δεν είναι μόνο της αριστεράς. Όχι, σε όλα τα κόμματα. Μην νομίζετε ότι επειδή ασχολείστε μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ο Πασόκ έχει θέμα και η Νέα Δημοκρατία έχει. Ότι τα διαλυτικά φαινόμενα του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί χαίρονται και τα λοιπά, εμείς είμαστε καλύτερα και τα λοιπά και τρίχες. Εδώ όλο το σύστημα είναι σε κρίση. Και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αρχή της διάλυσης όλου του πολιτικού σκηνικού. Το οποίο πρέπει να πεταχθεί στα σκουπίδια, γιατί έχει πλήρη αποτυχία. Απέτυχε στη χώρα. Τη χώρα την διέλυσε παραγωγικά, την έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση φτωχοποίησης και περισσότερο εξαθλίωσης, θα έλεγα, μέχρι εξαθλίωσης σε στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Μια χώρα η οποία έχει δυστυχώς εγκαταλείψει την υπεράσπιση της κυριαρχίας της, έχει σχεδόν παραδώσει το Αιγαίο στην κυριαρχία της Τουρκίας, στη βούληση της Τουρκίας πάνω. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά, εσείς το λέτε. Εγώ το λέω. Δεν μου λέτε την γαλάζια πατρίδα, την έχετε ακούσει. Όχι, το συζητάγαμε την Παρασκευή εδώ. Την έχετε ακούσει. Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να λέει ο γείτονας, μπορεί να λέει ότι θέλει. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε την γαλάζια πατρίδα ή κάναμε κάποια συμφωνία, δεν είναι έτσι. Δεν λέει. Σε αυτό. Δεν λέει μόνο. Πρώτον, την έχει κάνει, την καταστήσει νόμο της Τουρκίας. Δεύτερον, έχει κάνει κάτι χειρότερο από στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Στα σχολεία, εννοείται. Μεταφέρει στα σχολεία. Αυτό είναι χειρότερο, διότι ποτίζει γενιές από εδώ και πέρα με αυτή την ιδέα. Τρίτον. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε τώρα ακριβώς είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε προχτές εδώ. Μπράβο. Ότι, και μάλιστα εγώ έθεσα το θέμα, ότι αυτός προετοιμάζει τις γενιές που έρχονται με αυτό το όραμα. Αυτό είναι. Αν δεν ορίσεις και δεν βάλεις στο πνεύμα ενός λαού ότι εσύ είσαι κυρίαρχος σε αυτό το χώρο, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Αυτό κάνει τώρα ο Ερντογάν. Χειρότερο από επίθεση, διότι δημιουργεί μαζική λαϊκή βάση σε αυτό το αίσθημα ότι το Αιγαίο, το μισό τουλάχιστον Αιγαίο, είναι δικό του. Το τρίτον. Για την κυριαρχία μιλάμε. Τα 6 μίλια είναι αυτό που θα έπρεπε να... Τα 12 μίλια θα έπρεπε να... Βέβαια. Γιατί τα 6 δεν γίνονται 12 και πόσα χρόνια θα περάσουν, δεκαετίες. Θα περάσουν 50, θα πάμε 50 χρόνια, 70, 100 και θα λέμε ότι έχουμε δικαίωμα. Δικαίωμα που δεν ασκείται τελειώνει, δεν υπάρχει. Δεύτερον. Τέταρτον. Ναι. Έχουμε υφαλοκρηπίδα. Ναι. Τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Η κυβέρνηση μόνο αυτό συζητάει και δεν συζητάει τίποτα άλλο, νομίζω. Δεν έχει κάτι άλλο να πει με τους Τούρκους. Έχουν υφαλοκρηπίδα. Δεν αναγνωρίζει ότι έχουν υφαλοκρηπίδα τα νησιά. Ο Τούρκος. Βεβαίως. Και όχι μόνο δεν το αναγνωρίζει, το έχει επιβάλει. Εντάξει. Το έχει επιβάλει, διότι πάμε εμείς να ρίξουμε το καλώδιο, να ποντίσουμε το καλώδιο. Εντάξει, θα ρυθμιστεί αυτό. Ναι. Θα ρυθμιστεί, είπαν αυτό. Θα γίνει δηλαδή. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Λέει. Η απόφαση που πήρανε. Το είδα. Αν λέει η Τουρκία μας απειλήσει, τότε ασφαλώς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποσύρουμε το καλώδιο
και να αποζημιώσουμε την εταιρεία. Να αποζημιώσουμε την εταιρεία. Δηλαδή, τι λέει, ότι το καλώδιο που περνάει, από πού περνάει, από τα χωρικά ύδατα της Κάσου και από την υφαλοκρηπίδα της Κάσου, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, που είναι κατεξοχήν δική μας. Δική μας, βέβαια. Λοιπόν, και μας λέτε, και βγάζουμε εμείς απόφαση ότι είναι υποαίρεση της πίεσης της Τουρκίας η πόντιση του καλωδίου. Και αν δεν το καταφέρει, αν δεν το βάλουμε το καλώδιο, τότε θα είμαστε υποχρεωμένοι. Τι να κάνουμε, να αποζημιώσουμε την εταιρεία. Πάντως... Και τσακώνονταν Ελλάδα και Κύπρος πόσο θα την ποιος θα την αποζημιώσει και ποιος θα βάλει τα λεφτά περισσότερο. Τα βρήκανε όμως. Λέει 50-50. Και δεν τρέπεστε λιγάκι. Κράτησαστε εσείς. Δηλαδή στη δική σας υφαλοκρηπίδα θα αποζημιώνετε την Τουρκία που θα πιέζει. Λοιπόν, μείναμε... Τι είναι αυτά, είναι κυριαρχία χώρας αυτή. Μείναμε 23 λεπτά στον αέρα. Και είπαμε λίγα. Όχι, ένα λεπτό. Θα δεσμευτώ και εσείς θα δεσμευτείτε ότι θα κάνουμε μια δεύτερη συζήτηση γρήγορα άμεσα, στην οποία θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα. Η αριστερά στην Ευρώπη και η ακροδεξιά, βλέπετε στην Αυστρία τι έγινε σήμερα, έτσι, κέρδισε για πρώτη φορά ακροδεξιό κόμμα μετά τον πόλεμο στην Αυστρία. Αλλά... Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, μην βάζετε εύκολα ταμπέλες. Όχι, ακροδεξί δεν είναι αυτή, τι είναι. Εγώ βλέπω αυτά που λένε. Α, ναι, εντάξει, αυτά που λένε. Και όχι η ταμπέλα. Οι ετικέτες, λέει ο άλλος ότι είναι αριστερός. Λέει ο άλλος ότι είναι κεντρικός. Καλά, εντάξει, ναι, ναι. Λέει εντάξει. Ο άλλος ότι είναι. Και δεν για τίποτα, εντάξει. Και... Ναι. Ψάχνει να βρει. Λοιπόν, σωστά. Αυτοί λένε ότι θέλουν ειρήνη. Αυτοί που βγήκαν πρώτοι τώρα στην Αυστρία. Ναι, λένε ναι, ειρήνη στην Ευρώπη. Ναι. Κακώς, λέει, κάναμε το πόλεμο με την Ρωσία. Να σταματήσουμε τις κυρώσεις, λένε η Αυστρία στη Ρωσία. Στη Ρωσία. Λοιπόν, όλα αυτά τι είναι, ναζιστικά, όχι, ακροδεξιά. Πρέπει να τα δούμε στο βάθος. Όχι, λέω. Πρέπει να τα δούμε. Είναι λογικά πράγματα. Αλλά λογικά. Είναι λογικά. Λογικά μπορεί να πεις, αλλά τώρα από εκεί πέρα τι πρεσβεύει και αυτός. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθατε. Τι θα κάνει. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθατε απόψε και πολύ γρήγορα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι μόνο για την Αυστρία, κύριε Λαφαζάνη, και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κοιτάξτε, γιατί γενικά υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, το οποίο... Όχι γενικά, η αριστερά. Η αριστερά είναι εκτός τόπου και χρόνου, η σύγχρονη αριστερά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα που λέω εγώ, ξέρετε τι λέει για πολλά από αυτά, τι μου λένε από αριστερές δυνάμεις. Α, τι είναι αυτά που λες. Αυτά είναι εθνικιστικά. Ναι, λέω, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι διεθνείς κανόνες, κάποιοι διεθνείς νόμοι που παραβιάζονται. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Τι θα κάνουμε, θα κλείνουμε τα μάτια. Πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς θερμά που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το βράδυ θα είναι και πρώτη του μηνός με διαφορετική σύνθεση εδώ. Για χαρά. Και καλό μήνα.